Άκης Γαβαλάς είναι αδελφή. Να θέλει κάτι ανυπόστατα να πούμε. Όλοι δούμε μια πριν να χαμπιέται, δεν μπορούν πούστε για τόσο. Λοιπόν, επειδή παρόλο την επιτυχία έχω παραμείνει απλός, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να λέω ψέματα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια βραδιά από μια σειρά από εμφανίσεις που έχει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος στην επαρχία. Εγώ έρχομαι για να έρχεται και ο κόσμος, γιατί μόνος του αρχίζει. Θέλω να σας πω να ξέρετε ότι πρέπει να περάσουμε καταπληκτικά. Επί σκηνής θα παρελάσουν ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, μάγοι, ταχυδεκτρολογοί, ζώα σπάνια. Θα περάσουμε καταπληκτικά, θα παίξουμε θέατρο, θα κάνουμε κόντρες στα ανέκδοτα, θα παίξουμε μουσική, θα βγάλω το μπλουζάκι μου προς το τέλος. Ενδέχεται, θα αφήσω τα κορίτσια να με ακουμπήσετε από κοντά, αλλά... Λύσαξες. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Φωτογραφίες βγαίνω μόνο με κορίτσια. Η μαντράκα είναι 7 ευρώ. Το ξέρουν πολλά. Έχω τη Στάθη Παναγιωτόπουλο με 1,5. Και επίσης, σε ό,τι αφορά το performance, θέλω να ξέρετε ότι καθόλου τη διάρκεια της βραδιάς, σε σχέση με τις δυνατότητες μου, θα αποδώσω γύρω στο 10-15% το πολύ, για να υπάρχει μία ομοιογένεια, να μην είμαι εγώ εδώ και ο Στάθης είναι εδώ, δεν είναι σωστό. Όλοι πάμε και όλες είμαστε εφηβικοί φίλοι. Μεγάλη καλλιτική, αν και είναι πιο μεγάλος από μένα. 34 μέρες. Αυτό θα μου το χτυπάει συνέχεια, παιδιά, ότι είμαι 34 μέρες μεγαλύτερος όσα χρόνια και να περάσουν. Λίγο είναι αυτό. Τι πολύ είναι, μπροστά σε εσύ είχα κάνει εγώ τις μέρες αυτές πριν. Για πες, τι έκανες αυτές τις 34 μέρες. Καλώς και δεν με περίμενες. Είχες και είχες βρει διάλογο. Εντάξει. Είχε κόμενο, γιατί πρόκειται περί μεγάλες αδερφείς, από τις 34 ημερών. Τι να κάνω, σε περιμένω πότε θα ξέρω τι έρθει η αγγλίτσα σου. Καλά, θα σας τα πει μετά τώρα, ψάχνει ζευγαρός, είναι σε μια περίοδο τέτοια. Είναι δύσκολο, ξέρετε, μπορείς και είναι δύσκολο. Εμένα, να σας πω, αν με πλησιάσετε, μπορείς και δεν έχω αντίρρηση, αλλά τελευταία με πλησίασε με έγκυος. Το λέω ευρωπολιτικά. Ήθελα να σου πω λίγο προηγουμένω για το Λάκη Γαβαλά και αυτά τα κουτσοκολλιά. Γενικά, ρε παιδί μου, βλέπω ότι παρακολουθεί πολύ. Παρακολουθεί τι τώρα, μετά τη showbiz. Και ξέρει πολλά κουτσοκολλιά και λοιπά. Κάτι πήρε το αυτή μου για τη Ζέτα Μαγνητούλια και το Μιχάλη Κατσικιάννη. Γνωρίζει κάτι, τι φάση με το γάμο αυτό. Κοίταξε, ο γάμος αυτός δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί? Η αλήθεια είναι ότι πήγε να γίνει κάτι, πήγαινε κοντέψαν, αλλά σκοτωθήκαμε πια, θα βάλω το μυθικό και μην νικήσω. Έτσι είπα να κάνεις και εμένα, ψέματα λόγια, δεν ξέρω τίποτα. Ασχολούμαι με αυτά, μόλις είπα. Όχι, η αλήθεια είναι πως εγώ τώρα είμαι βαθιά συγκινημένος, γιατί δεν